Όλες αυτές οι θήκες έχουν ενσωματωμένο ένα ειδικό ακτινομονωτικό ύφασμα, το οποίο δεν το περνάει η ακτινοβολία των τηλεφώνων. Αυτό γίνεται σάντουιτς εσωτερικά, ναι, και έτσι είναι παντού επενδεδημένες, εκτός από εκεί που αφήνουμε εμείς την ακτινοβολία να εκπέμπεται, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση από τη ζελατίνα. Από μπροστά. Από μπροστά. Άρα υπάρχει πάντοτε μία προστατευμένη πλευρά που κρατάμε προς το σώμα και μία απροστάτευτη, η οποία ακτινοβολεί, την οποία έχουμε προς τα έξω. Δείξε μας, αν βάλω εγώ στο σακάκι μου το κινητό, πώς πρέπει να το βάλω? Σαφώς θα να πρέπει να είναι μέσα σε μία θήκη και να είναι η προστατευμένη πλευρά προς τα μέσα, προς το σώμα, η απροστάτευτη με τη ζελατίνα προς τα έξω. Άρα, να προστατεύεται η καρδιά μου, να μην τη χτυπάει. Και όλα μας τα όργανα. Και όλα μας τα όργανα. Πλέον οι νέες έρευνες οι οποίες βγαίνουν λένε όλες ότι σε όποια όργανα είναι δίπλα, σε εκείνα προκαλεί βλάβες. Βλάβες οι οποίες συνήθως είναι μη αναστρέψιμες. Τέλος πάντων, ας μην το κρίνουμε εμείς τώρα αυτό. Εμείς λέμε τι μπορείτε να κάνετε, μην πανικοβάλλουμε και τον κόσμο. Ας διαβάζει, ας ενημερώνεται. Εμείς λέμε ότι αυτή η θήκη προστατεύει από την ακτινοβολία. Και θα κάνουμε τώρα το τεστ. Μπορείτε να τηλεφωνείτε για τις θήκες. 5 κληρώνουμε σήμερα στο 210-34-89-166 ή να στέλνετε το μήνυμά σας στο ΑΚ κενό. Και το στέλνετε στο 54777. Άλλη μια φορά, Παυλίνα. ΑΚ κενό το μήνυμά σας στο 54777. Μάλιστα. Για 5 θήκες κινητών, τις οποίες θα μας δείξει τώρα ο Γιάννης ο Μαρούδας από το Mobile Pro, γιατί μπορείτε να τα δείτε τα κινητά, τις θήκες μάλλον, στο mobilepro.gr, www.mobilepro.gr. Για πάμε. Λοιπόν, μπορούμε να δοκιμάσουμε μια θήκη που βάζουμε μέσα ένα κινητό και κάνουμε μία κλίση. Μάλλον να το κάνουμε πρώτα χωρίς τη θήκη. Και βλέπουμε, ελπίζω, στο όργανο. Εδώ. Οπό. Έχουμε ένα κινητό, βλέπουμε το όργανο που μετράει την... Πέρασε την κλίμακα, αλλάζουμε κλίμακα για να το μετρήσουμε. Πέρασε και αυτή την κλίμακα, αλλάζουμε κλίμακα. Δεν το καταλάβαινε εμείς αυτό τώρα, αλλά δεν πειράζει. Να μας πεις εσύ. Βλέπουμε το 79, νομίζω. Ναι, βλέπουμε. Από το monitor βλέπω κι εγώ. Καλά κάνεις. 75-76. Αυτό τι δείχνει, ότι... Μας δείχνει ότι το κινητό την ώρα που κάνει μια κλίση, ακτινοβολεί βγάζοντας. Τώρα αυτό δεν κάνει κλίση, είναι και στατικό κιόλας. Τι στατικό? Δεν παίρνεις ένα... όταν παίρνεις ένα άλλο τηλέφωνο, δεν είναι μεγαλύτερη ακτινοβολία? Όποιο τηλέφωνο και να πάρουμε, το ίδιο θα δούμε. Τώρα δεν καλεί κάποιον, εννοώ, είναι σε θέση αναμονής. Όχι, όχι. Καλέσαμε αυτή τη στιγμή το 141 την παλιά ώρα Ελλάδα. Α, κάλεσες, δεν μας το πες. Ναι, ναι. Αυτό λέω, να ξέρουμε. Έτσι λοιπόν είδαμε πόσο ακτινοβολεί την ώρα που μιλάμε. Αυτή Μάλιστα. την ακτινοβολία, αν δεν προστατευτούμε, την παίρνουμε εμείς. Τώρα το λοιπόν βάζουμε... θα κάνουμε το ίδιο πράγμα, αλλά θα βάλουμε πρώτα το τηλέφωνο μέσα σε μια θήκη προστασίας. Και θα καλέσουμε πάλι ένα νούμερο για να δούμε τι θα μας δείξει το όργανο. Κάλεσες νούμερο? Ναι, βεβαίως. Και καλεί μέσα από τη θήκη? 0,1 τόσο. Μάλιστα. Το βλέπετε. Καλά κάνετε και το δείχνετε για τους δύσπιστους. Ναι, ναι. Εδώ βλέπουμε δηλαδή με το ίδιο μηχάνημα, χωρίς να το έχεις αγγίξει καν από την τελευταία φορά. Θα μπορούσε να πει κάποιος το ρυθμίζεις. Ναι. Μα δεν υπάρχει λόγος. Μιλάμε για ομάδα σοβαρών ανθρώπων τώρα. Είναι η ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι η ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών με επικεφαλής τον καθηγητή τον κύριο Μαργαρίτη. Καθηγητής κυταρικής βιολογίας και ραδιοβιολογίας, όπου μετά από 10 χρόνια έρευνας κατέληξαν σε κάποια συμπεράσματα και κατάφεραν να φτιάξουν αυτά τα σχέδια για τις θήκες αυτές. Και αυτά γίνανε προϊόντα. Αυτά πλέον διατίθεται και είναι πολύ εύκολο να προστατευτεί κανείς. Αυτό είναι τέλος το τελευταίο μοντέλο, το οποίο βγήκε πριν από μια εβδομάδα. Εδώ έχει δύο τσέπες που μπορούμε να βάλουμε το κινητό που μπροστά και από πίσω τις πιστωτικές μας κάρτες για να μην απομαγνητίζονται και να μην τις διαβάζουν. Mm-hmm. Αυτή η θήκη μιας διαφορετικής σχεδίασης είναι ακόμα πιο προστατευτική από την προηγούμενη που μας δείξατε. Όχι, ίδια είναι. Απλά προστατεύει και την πιστωτική κάρτα σου. Είναι παρόμοια. Παρόμοια. Απλά έχει μια θήκη επιπλέον. Ανάμεσα στα δύο μονοτικά, βεβαίως έχει την επιπλέον θήκη, δεν περνάει τίποτα. Μάλιστα. Δηλαδή, αν βάλουμε οποιοδήποτε τηλέφωνο ανάμεσα στα δύο μονοτικά και κλείσουμε βέβαια τη θήκη, τότε δεν ακτινοβολεί καθόλου. Έχει 100%. Ωραία. Ενώ στην προστινή θήκη έχει, στη θέση έχει 75%. Ωραία. Για αυτές τις θήκες λοιπόν που είδατε στην πράξη πόσο προστατεύουν από την ακτινοβολία, 2-10-34-89-166, παρακαλώ πολύ, πάρτε τηλέφωνο, δηλώστε συμμετοχή για την κλήρωση που θα γίνει σήμερα. Θα δώσουμε 6 θήκες. Η Γιώτα Καπετάνιου γράφει τα ονόματά σας. Δηλώστε συμμετοχή. Θα έρθετε εδώ να την παραλάβετε τη θήκη. Από το κόντρα θα σας γνωρίσουμε και από κοντά. Ή στείλτε μας μήνυμα ΑΚ κενό
Το μήνυμά σου, Θεοδοσία. Το μήνυμά σας και αποστολή στο 54777.